Καλό στα μεσημέρι. Πολλά κάνουμε και λάθη, κυρία Παπνουστιάδου. Σας έχω προσφωνήσει δύο φορές. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε λίγο τι αλλάζει, διότι βγήκε το διάταγμα. Μετά ήρθαν κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο και που έλεγαν μεταξύ άλλων ότι μένουν κλειστά τα γυμναστήρια κλπ. Και αν ήταν η φυσική άσκηση μόνο έξω, η ατομική, με συγχωρείτε, σε ανοιχτό χώρο. Όμως αυτό δεν ισχύει τελικά. Πάμε να δούμε τι ισχύει. Ναι, ναι. Αυτό που ισχύει αναφορικά με τα γυμναστήρια αλλά και όλες τις άλλες κλειστές αίθουσες για οποιοδήποτε είδος γυμναστικής, δηλαδή σχολές χορού, πολεμικές τέχνες κλπ. Υπάρχει αναστολή, γενική αναστολή λειτουργίας, ωστόσο επιτρέπεται η χρήση των αίθουσών αυτών για προπόνηση μέχρι 2 ατόμων συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, δηλαδή για προσωπική εκγύμναση με τον γυμναστή προπονητή ή αντίστοιχα το δάσκαλο χορού, πάντοτε χωρίς επαφή. Αυτά όσον αφορά στα γυμναστήρια. Ναι. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να διευκρινίσουμε. Ρωτάνε τι γίνεται με τις ακαδημίες, για παράδειγμα. Διότι σε γήπεδα επιτρέπεται η προπόνηση, αλλά δεν διευκρινίζεται και στη δική σας την ανακοίνωση αν ισχύει και για τα ανήλικα παιδιά ή αν είναι μόνο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κλπ. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται μία διευκρίνηση σχετική με το διάταγμα από το Υπουργείο Υγείας ασφαλώς, σύμφωνα με την οποία για κάτω των 18 ετών θα επιτρέπεται η προπόνηση μόνο των παιδιών που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες ατομικών αθλημάτων που διεξάγονται σε εξωτερικές, σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις ή των παιδιών κάτω των 18 ετών που λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα των ομαδικών αθλημάτων σύμφωνα με την παράγραφο ΩΦ. Έναν θυμάμαι καλά, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή στα ομαδικά αθλήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις δύο πιο πάνω κατηγορίες, θα ανασταλεί η προπόνηση μέχρι και την 10η Μαΐου, που ελπίζουμε με το καλό ότι θα επανέλθουμε, όχι στο φυσιολογικό, αλλά τουλάχιστον στους αριθμούς που είχαμε μέχρι και την Κυριακή. Ναι. Όμως, και πάμε για να καταλάβω ότι οι ανήλικοι που, για παράδειγμα, συμμετέχουν σε πρωταθλήματα αυτά των ακαδημιών μπορούν να αθλούνται, είναι ομαδικό άθλημα, όχι. Αλλά να μην... Όχι. Οι ανήλικοι που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, όχι των ακαδημιών, οι ανήλικοι που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ναι. Και οι ανήλικοι που συμμετέχουν σε αγώνες ατομικών αθλημάτων, ναι, αυτό, ναι, που διεξάγονται σε εξωτερικούς, δηλαδή η ποδηλασία, ο στίβος. Αυτά τα αγωνίσματα αυτή τη στιγμή επιτρέπεται η διεξαγωγή των αγώνων. Ναι. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, κυρία Παπνουστιάδου, άλλη μια διευκρίνηση Νομίζω θα ήταν χρήσιμο να ενημερώσουμε και σχετικά με τις κολυμβητικές δεξαμενές, γιατί και εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα. Οι κολυμβητικές δεξαμενές, γενικά η χρήση τους εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, επιτρέπεται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς ή για άθληση μέχρι 2 ατόμων και πάλι, δηλαδή ένας προπονητής με τον αθλητή του. Ναι. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, για τις αγωνιστικές κολυμβητικές δεξαμενές, δηλαδή 25 και 50 μέτρων, θα επιτρέπεται η προπόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΚΟΕ, γιατί όπως είπα και πριν, διεξάγονται αγώνες. Είναι συγκεκριμένοι αριθμοί τους οποίους κοινοποιήσαμε ήδη στις αρμόδιες ομοσπονδίες και αρμόδιους φορείς. Μάλιστα.